Χαίρετε. Απόγευμα Σαββάτου, 14 Σεπτεμβρίου του 2024. Ανήμερα του Σταυρού, βοήθειά μας. Βρίσκομαι και πάλι σε βιότοπο Καστανιάς. Μπροστά μου έχω 3 βασιδιώματα από το είδος Αμανίτα Σέζαρα. Και φαίνονται να είναι αρκετά ταλαιπωρημένα από την ξηρασία. Για να τα δούμε λίγο. Με πολύ ωραίο πορτοκαλί χρωματισμό της πηλίδιοδερμίδας. Ενώ έκανε μια ψευτοβροχούλα πριν 4 μέρες, 5, πάλι ξεραθήκαν τα πάντα. Αμανίτα Σέζαρ, Αμανίτης ο Κεσαρικός. Συνεχίζουμε. Μπροστά μου έχω ένα καρπόσωμα από το είδος Παουράγγια Εμιλιαόρουμ. Και φαίνεται να είναι σκληρό. Να πούμε ότι βρήκα και μερικά ξεροκόμους σουπτομεντόσους και μερικά μπόλετους ρετικουλάτους. Πάμε παραπέρα. Εδώ έχει ακόμη 2 μπαουράγγια Εμιλιόρουμ σε πρώιμο στάδιο. Και εδώ έχει 2 καρποσώματα από το είδος Λανμάουα Φραγκράνς. Και ένα έχει λίγο παραπέρα από ό,τι βλέπω. Να τα δω και αυτά. Ναι. Το ένα σε πρώιμο στάδιο, το άλλο είναι σε μέσο στάδιο. Και αυτό το είδος είναι φαγόσιμο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά φαγόσιμο. Να πάρουμε και αυτό. Το παουράγγια. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λίγο παραπέρα από τα Λανμάουα Φραγκράνς, να και 2 καρποσώματα από το είδος Μπολέτους Αέρεους. Και φαίνονται να είναι σε πρώιμο στάδιο της ηλικίας. Ωραίο. Όμορφα. Πάμε παραπέρα. Λίγο παραπέρα από τα Λανμάουα Φραγκράνς, να και 2 καρποσώματα από το είδος Καλομπολέτους Ραντικάνς, τα οποία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της ηλικίας. Ωραία.
όμορφα. Αυτό το είδος είναι τοξικό, γι' αυτό και θα πρέπει να αποφεύγεται. Καλοβολέτος ραντικάνς, καλοβολητής οριζόντης. Συνεχίζουμε. Δίπλα, σχεδόν δίπλα στα καλομπολέτους ραντικάνς, να και ένα μπολέτους αεραίος, το οποίο βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο της ηλικίας. Να βλέπουμε πως έχει βγει ανάμεσα στους αχίνους. Και βρίσκεται από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο της ηλικίας. Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε. Να και μερικά Lanmawa Fragrance ακόμα. Και είναι σφιχτά σαν πέτρα. Όπως έχω πει και άλλες φορές, πρόκειται για είδος φαγόσιμο. Νόστιμο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά φαγόσιμο νόστιμο. Και αυτό το είδος γαλαζώνει έντονα και στο κόψιμο της σάρκας του πηλιδίου και του ποδιού, αλλά και εξωτερικά στο πλήγωμα της πηλίδιοδερμίδας, της επιδερμίδας του ποδιού, στο πίεσμα των πόρων της σημενοφόρας επιφάνειας, επίσης γαλαζώνει έντονα. Παρόλα αυτά, το είδος είναι φαγόσιμο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εδώ στη βάση αυτής της γέρικης καστανιάς έχει τρία καρποσώματα από το είδος Fistulina hepatica. Και από ό,τι φαίνεται είναι ζουμερά. Και αυτά μέσα. Ωραία. Πεντακάθαρα. Συνεχίζουμε. Χαίρετε. Να είμαστε και στη σημερινή ώρα του απολογισμού. Σήμερα έχουμε 14 Σεπτεμβρίου του 2024. Βρίσκομαι και πάλι σε βιοτόπο Καστανιάς. Απολογισμός. Έχω βρει τα εξής φαγόσιμα είδη. Μπολέτους αεραίους. Lanmawa Fragrance. Παουράγγια Εμιλιόρουμ, Ξεροκόμους Σουπτομεντόσους, ένα καχεκτικό Λαϊτυπό Ρουσουλφουρέους, Ρούσουλα και Ανοξάντα, Αμανίτα Σεζάρια, Fistulina Hepatica, Ρούσουλα Χροϊδές, και μπολέτους ρετικουλάτους. Να πούμε ότι τα μπολέτους αεραίους ήταν ελάχιστα. Πολλά ήταν τα Lanmawa Fragrance. Δύο μόνο Μπαουράγγια Εμιλιόρου. Αρκετά ξεροκόμους Σουπτομεντόσους.
ένα μόνο light υπόρου σουλφουρέως, δύο μόνο ρούσουλα και ανοξάντα, τρία μόνο αμανίτα σέζαρ, δύο μόνο φιστουλίνα χεπάτικα, ένα μόνο ρούσουλα χλωροϊδές και αρκετά μπολέτους ρετικουλάτους. Καλούτσι κατά και σήμερα, αν και η σημερινή εξόρμηση ήταν σύντομη αστραπιαία, καλά ήταν όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.